Αυτές τις γιορτινές μέρες η σκέψη μας και η καρδιά μας είναι κοντά στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν, είναι κοντά ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους που βρίσκονται και σε αυτό εδώ το γυροκομείο και βεβαίως είναι κοντά στα απροστάτευτα παιδιά, είναι κοντά στους χρόνια πάσχοντες, στα άτομα με αναπηρίες, είναι κοντά στις κακοποιημένες γυναίκες, αλλά και σε όλο το λαό μας που υποφέρει μπροστά σε μια ενεργειακή φτώχεια, στη μεγάλη ακρίβεια, στους πληστηριασμούς, στο χαμηλό εισόδημα, στις χαμηλές συντάξεις. Για αυτά όλα, για τα οποία ευχόμαστε και ελπίζουμε με τον αγώνα μας να αλλάξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχηθήκαμε χρόνια πολλά, χρόνια καλά, με υγεία. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα πραγματικά καταπληκτικό χώρο, ένα μεγάλο χώρο με αξιόλογες υποδομές που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 120 συνανθρώπους μας, ηλικιωμένους, που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει πάνω από 550 άτομα που το έχουν ανάγκη. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι το κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Θα πρέπει η περιφέρεια, ο Δήμος, σε συνεργασία να βοηθήσουν τη διοίκηση, τους εργαζόμενους εδώ στο χώρο που με αυτοθυσία παλεύουν και για να κρατηθεί και για να αναβαθμιστεί και να νιώθουν όμορφα οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, οι ηλικιωμένοι που μένουν εδώ. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, με υγεία, με δύναμη σε όλους.